Αύριο και ώρα 10 το πρωί θα συνεδριάσει εκτάκτως στο Δημοτικό Σύμβουλιο Κεφαλονιάς, στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολίου, για να τεθεί στο τραπέζι της συνεδρίασης το θέμα της απόλυσης των εργαζομένων του Κοργιαλενίου Ιδρύματος και η διακοπή λειτουργίας του. Το σημαντικότατο αυτό θέμα του Κοργιαλενίου έθεσε στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Κουρούκλης και το Σώμα, έπειτα από πρόταση του Δήμαρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση, απεφάσισε να συζητηθεί σε ξεχωριστή συνεδρίαση αύριο λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και το θέμα της μεταβίβασης της αρμοδιότητας που αφορά τη φροντίδα και την ευθύνη του Δημοτικού Νεκροταφείου στο Δράπανο, στο Τοπικό Συμβούλιο του Εργοστολίου. 101 αφίξκουρας γεροπλοίων για την νέα τουριστική σεζόν στην Κεφαλονιά έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα στις λίστες των πρακτορείων. Ενώ ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης δήλωσε χθες βράδυ στον ημερήσιο την αισιοδοξία του ότι η πρόβλεψή του για τις 131 αφίξκουρας γεροπλοίων στο νησί μας φέτος θα επαληθευθεί. Χθες βράδυ, ενώ στις φετινές λίστες αναφέρονταν 94 αφίξκουρας γεροπλοίων για την Κεφαλονιά, προσετέθησαν άλλες 7 αφίξκουρας γεροπλοίων που έχουν ρότα προς Φυσκάρδο. Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι είχαμε 98 αφίξκουρας γεροπλοίων. Ποδαρικό στη φετινή τουριστική σεζόν θα μας κάνει το κρασγερόπλοιο Οριάνα στις 4 Απριλίου. Παρέμβαση για την αυτοτέλεια και την αναβάθμιση του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου έκανε πρόσφατα με ομιλία της βουλευτής κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, αναφέρει η κυρία Θεοπεφτάτου, να επανεξετάσετε τη σχετική απόφασή σας για συγχώνευση των δύο νοσοκομείων μας και να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες για την αυτόνομη λειτουργία και αναβάθμιση του Ματζαβινάτιου, ώστε να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους και στους επισκέπτες των νησιών μας. Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, κύριοι Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιάννης Γιώκας, Χρήστος Κατζόνης και Νίκος Μωραΐτης με θέμα τρομοκρατικές απολύσεις εργαζομένων στο Κοργιαλένιο Ίδρυμα στην Κεφαλονιά και επιβολή καθεστώτος lockout από την εργοδοσία του Κοργιαλενίου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος Ιθάκης, κ. Γιάννης Κασιανός, με ανακοίνωσή του πληροφορεί τους δημότες για την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, τη διαχειριστική επάρκεια και το χωροταξικό. Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι μετά τη λήψη της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου, προχωράμε σύντομα στην ανάθεση της μελέτης του χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου Ιθάκης. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία για τη λήψη της διαχειριστικής επάρκειας, προχωρούσαμε και τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Ιθάκης».